μας αρχίζει το debate. Ναι. Για να γίνει debate και να μην μοιάζει με εκλογοαπολογιστική συνεδρίαση πέντε πρωταγωνιστών, ως ηγετών των κομμάτων, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να συζητηθούν οι όροι ενός debate. Και βεβαίως να αφορά σε όλους. Τώρα, μονομαχίες του Ελπάσο με όρους. Εντάξει, πρώτου-δεύτερου θα μοιάζει λιγάκι με, πώς να σας το πω, play-off πρωταθλήματος. Είναι πολύ πρόσφατες οι εκλογές, γι' αυτό το λέω. Στα play-off είναι άλλες οι διαδικασίες. Και... άρα δεν αλλάξουν οι όροι να μην γίνει. Μισό λεπτό. Εμείς φωνάζαμε για το debate και από το πρώτο debate και τώρα να ήταν η συζήτηση ελεύθερη μεταξύ των πέντε πολιτικών αρχηγών και ένας συνάδελφος να κουλουντρίζει τη συζήτηση. Mm-hmm. Για να μην ξεφύγει σε χαοτική. Που δεν φαντάζομαι ότι την προσδοκούσε κανένας από τους αρχηγούς. Θέλω να πιστεύω ότι έχουν μάθει πια ήδη ο καθένας τους πώς θα το έκανε. Άρα θα δούμε τι θα βγάλει σήμερα η συνεδρίαση και πού θέλουν να το πάνε. Εγώ πάντοτε θα αναρωτιέμαι όταν παίρνονται τέτοιες αποφάσεις που μπορώ τι ωφελείται. Ότι δεν ωφελείται το κοινό, αυτό είναι μαθηματικός βέβαιο, γιατί δεν μπορεί να στριμωχτούν πολιτικές ολόκληρες σε μισό, ενάμιση λεπτό κτλ. Γι' αυτό και τώρα όλοι λένε, μα δεν συζητήσαμε τότε προγράμματα, μήπως θα συζητήσουμε τώρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που ανοίξατε σε κουβέντα με τους φόρους, κάθε άνθρωπος που έχει ψηφίσει κουκουέ ή έχει ακούσει το κουκουέ να μιλάει, πετάει πετάλες με αυτά που ακούει. Διότι τη συζήτηση για τη μείωση στα βασικά είδη του κουκουέ με προτάσεις νόμου που κατεβάσαμε εμείς για τα βασικά είδη. Προτάσεις νόμου. Όντας μειοψηφία, δεν μπορούσαμε να τις περάσουμε. Δεν βρήκαμε ποτέ στήριξη. Ούτε όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση ως κυβέρνηση, μαζί με τους ΑΝΕΛ, ούτε όταν ήταν η Νέα Δημοκρατία από το ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση. Τώρα τους πήρε ο πόνος να κατεβάσουν το φουπουά και παίζουν με το φουπουά τεχνιέντος. Ανακαλύψανε ζητήματα των φόρων. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για να σας πω τη θέση του κουκουέ, είμαστε έξω από την Deloitte και κάνουμε κινητοποίηση για να σταματήσουν οι πληστηριασμοί. Τι θα μας πούνε εμάς τώρα τα δύο κόμματα αυτά για τους πληστηριασμούς? Τι θα μας πούνε? Πότε τον έκανε ένας ηλεκτρονικό, πώς το έκανε ο άλλος το ιδιώνυμο, πώς προχωρήσανε, πώς πήγανε τα πράγματα, πώς πήγανε τα πράγματα στα ξένα χέρια. Ξαναγυρίζοντας λοιπόν στους φόρους, γιατί αυτή ήταν η ερώτηση την οποία τοποθετήθηκαν οι δύο. Η φορομπηχτική εναντίον του λαού είναι κομμάτι ψήφιτο του κέρδους των επιχειρήσεων. Εγώ για παράδειγμα, μπορώ να αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί που έρχονται οι ξένοι και κάνουν επενδύσεις εδώ και βρίσκουν φτηνά μερογκάματα και πολύ καλές συνθήκες για να τα κάνουν, έτσι. Mm-hmm. Γιατί το εργασιακό κόστος είναι το πρώτο πράγμα το οποίο κόβεται όταν τα κέρδη δεν πάνε καλά. Για να μην φτάσω σε πολέμους και σε χίλια δύο άλλα πράγματα και επενδύσεις επίπεδου πολέμου, όπου τρίβουν τα χέρια τους τώρα αυτοί που έχουν τα Patriot. Τι να βγω να πω λοιπόν εγώ στον κόσμο, ότι θα έρθουν αυτοί που είναι υπέρ αυτή τη πολιτική να το συζητήσουν? Έχω στείλει Patriot. Μισό λεπτό. Έχω στείλει Patriot σε Σαουδική Αραβία να προστατεύσουμε τι εγκαταστάσει. Άρα με κουκουέ καταργούνται οι φόροι. Κάτσε να τελειώσω τη φράση μου. Εντάξει τώρα για του Patriot τη Σαουδική Αραβία. Έχει σημασία. Την ώρα που το στέλνω εκεί, η Σαουδική Αραβία αποφασίζει με τον ΟΠΕΚ ότι είναι φτηνό το πετρέλαιο και πρέπει να ανέβει το πετρέλαιο. Και κόβει την παραγωγή. Όλοι αυτοί λοιπόν που συζητάνε για το ενεργειακό και σου παίζουν τα νεύρα πάνω κάτω και τις οικονομίες πάνω κάτω, αυτοί οι ίδιοι που βομβάρδισαν τους δύο αγωγούς που είχε φτιάξει η Γερμανία με τη Ρωσία και οι Ρώσοι με τη σειρά τους τα δικά τους τα συμφέροντα, δεν φτάνουν ποτέ στην τσέπη των ανθρώπων. Έχετε δει να φτάνουν ποτέ στην τσέπη των ανθρώπων ως κόστος? Και καθόμαστε και μιλάμε για τη φορολογία. Η φορολογία έχει γίνει παιχνιδάκι για τα αστικά κόμματα από εκεί που μπορεί να την πιάσει. Φέρνω παράδειγμα. Είναι κακό ένα να μιλάμε σούπερ μάρκετ που έχει συνεταίρο στο εξωτερικό. Φορολογείται εδώ ή στο εξωτερικό? Τα υπερκέρδη. Η δραστηριότητά του εδώ και κάποιο κομμάτι στο εξωτερικό. Όχι κάποιο κομμάτι, το μεγαλύτερο κομμάτι πάει στο εξωτερικό. Οι μεγάλες εταιρείες που θα έρθουν, Google, ΦΠΑ, Google, Google, συγγνώμη, κυρία Κανέλη, και κάνουν επενδύσεις, πληρώνουν. Όταν λεπτό, πάμε στο ΦΠΑ, ΦΠΑ που πληρώνει. Ακούστε, εδώ δεν πληρώνει. Εδώ, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, μη μου λέτε τέτοια. Θα σας απαντήσω εγώ. Ευθέως για το ΦΠΑ. Εδώ δεν πληρώνει ΦΠΑ. Μην εξοργίζεστε με μένα. Όχι, δεν εξοργίζομαι, αλλά δεν μπορώ να ακούω. Δηλαδή, δεν πληρώνω εγώ ΦΠΑ εδώ στη βελγική εταιρεία και το παίρνει η βελγική εταιρεία. Εγώ τελικός καταναλωτής τον πληρώνει. Αυτό λέω. Δηλαδή εγώ και εσείς. Το ΦΠΑ που πηγαίνει. Το ΦΠΑ που πηγαίνει. Στο κράτος. Στο κράτος. Κάνετε λάθος. Πού πηγαίνει? Κάνετε λάθος. Θα ξεχάσω. Το ΦΠΑ πηγαίνει στο κράτος υπό την προπόθεση ότι το κράτος είναι ανεξάρτητο. Το κράτος δεν είναι ανεξάρτητο. Α. Πηγαίνει στην υλοποίηση των 350 και άλλων προαπαιτουμένων το μνημόνιο, του Ταμείου Ανάπτυξης και πάει κατευθείαν σε. Ναι, αλλά μέσω του κράτους πάει. Μισό λεπτό. Οι έμεσοι φόροι στο καπιταλιστικό σύστημα είναι το όπλο ελέγχου χειραγώγησης. Άρα να καταργηθούν. Πλήρως.
Να μπαίνουν μόνο σε είδη πολυτελείας. Πλήρως το ΦΠΑ πρέπει να καταργηθεί. Και να φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο εκεί που πονάει. Πλήρως.